Ναυάγησε εκμεριαστικά η δημιουργία του ενεργειακού κέντρου στον αστακό της Ετωλοαγκαρνανίας με πρώτο των διαφωνιών των εταιριών της Μονοπραξίας. Όλες τις επενδύσεις και βέβαια κάποιοι συντάσσονται στο πράσινο και ψηφοπρότυπο. Αντιδράσεις προκαλεί το ναυάγιο της επένδυσης στον αστακό. Ο Υπουργός Επικρατείας, που φέρεται έντονα ενοχλημένος από το ναυάγιο, στις δηλώσεις του άφησε αιχμές για τις εταιρείες που είχαν ενδιαφερθεί για το έργο, αλλά και για την προετοιμασία του. Η επιστολή του στον Υφυπουργό Εξωτερικών Σπύρο Κουβέλη ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση ότι οι επιχειρήσεις που μετείχαν στο εταιρικό σχήμα έκριναν ασύμφορη την επένδυση. Η επένδυση προέβλεπε την κατασκευή σταθμού υγροποιημένου αερίου με μονάδες βιοκαυσίμων και ηλεκτροπαραγωγής, από τις οποίες το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας θα εξαγόταν στην Ιταλία. Μάλιστα, προβλεπόταν και σύνδεση με τον αγωγό ITGI. Στο παρελθόν, η επένδυση στον αστακό είχε γίνει αιστεία ενδοκυβερνητικών διαφωνιών με αφορμή το πόσο φιλική προς το περιβάλλον ή όχι ήταν η επένδυση. Το φυσικό αέριο και επενδυτές από το Κατάρ δεν συμφώνησαν στο θέμα της τιμής του υγροποιημένου αερίου. Το κόστος παραγωγής θα ήταν υψηλό και πολλοί πιστεύουν ότι η κοινοπραξία δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει ανταγωνιστικές προσφορές. Δεύτερος λόγος. Το Κατάρ αποφάσισε να υλοποιήσει αυτήν την επένδυση στην Αλβανία ή σε άλλη χώρα της Βαλκανικής για να μειώσει το κόστος μεταφοράς και εργασίας, αλλά και για να διατηρήσει το πάτημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι οι πολύ μεγάλες επενδύσεις μπορεί να σκαλώσουν σε ασήμαντες λεπτομέρειες. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται fast track στις ενέργειες και όχι στις ανακοινώσεις. Τρίτος λόγος. Εσωτερικές διαφωνίες στην κοινοπραξία αλλά και των επενδυτών με την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Μάρτιο, όπου ανακοινώθηκε η επένδυση, οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας εμφανίστηκαν με ενιαία εκπροσώπηση μόνο μία φορά στις επίσημες συνομιλίες με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει θέσει και αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη υπήρξε εξαιρετικά επιφυλακτική για την επένδυση λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το θέμα του αστακού, η πολιτεία και συγκεκριμένα και το Υπουργείο το δικό μου έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει και ό,τι έπρεπε να κάνει. Καμία σχέση δεν υπάρχει της ματέωσης του έργου με οποιοδήποτε αμφιβολίες θα μπορούσαν να εκφραστούν σε όλα τα επίπεδα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, η κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της και στο συγκεκριμένο θέμα. Οι συζητήσεις, οι όποιες συζητήσεις θα μπορούσαν να γίνουν, σαφώς και δεν επηρέασαν τη ματέωση αυτού του έργου. Ακούσαμε τον κύριο Κουβέλη, τη δήλωση στο Real FM, ότι φταίνε οι Έλληνες που ζήτησαν χαμηλή τιμή. Ακριβώς. Ο κύριος Πενταλωτής δήλωσε στο press room ότι χάλασε η συμφωνία μεταξύ του Κατάρ και της Ιταλίας, όπου αυτή η εταιρεία θα έστελνε το ρεύμα και την ηλεκτρική ενέργεια, γιατί οι ίδιοι είχαν επενδύσει πολιτικά σε αυτήν την επένδυση, ότι θα άλλαζε και το κλίμα στη χώρα. Και ο κύριος Μπαμπούτσης, που τον είδαμε, εμφανίστηκε το απόγευμα στη Βουλή, πήρκε μανία, Νίκο, λέγοντας πως αυτές οι εταιρείες που ήρθαν να επενδύσουν εδώ δεν είχαν καν ούτε ένα business plan. Υπάρχει και η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα δύσκολη σε επενδύσεις. Δεν γίνονται εύκολα επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Και αυτή η εικόνα θα πρέπει να ανατραπεί, αλλά δεν ξέρουμε και τον τρόπο. Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι οι πολύ μεγάλες επενδύσεις μπορεί να σκαλώσουν σε ασήμαντες λεπτομέρειες. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται fast track στις ενέργειες και όχι στις ανακοινώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στις κατεδίαν συζητήσεις τους δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους από το χειρισμό της υπόθεσης, καθώς μόλις την προηγούμενη Παρασκευή ο Γιώργος Παπανδρέου στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα, είχε αναπτύξει τα ωφέλη από την επένδυση τόσο για τη χώρα όσο και για την περιοχή.